Γεια χαρά φίλοι και αναγνώστες του Game Over. Σε αυτό το βίντεο που θα δείτε τώρα ξεκινάμε κάτι καινούριο, το οποίο δεν ξέρουμε βέβαια αν θα έχει διάρκεια μόνιμη, όμως σκεφτήκαμε να το φτιάξουμε γιατί μοιραζόμενοι μαζί σας την αγάπη που έχουμε για αυτό το για αυτή την μορφή τέχνης, που λένε και κάποιοι, τα video games, θέλαμε να σας παρουσιάσουμε κάποια πραγματάκια που έχουν σχέση με τα video games, τα οποία δύσκολα έως αδύνατον είναι να βρείτε στην αγορά. Ο λόγος για τα press kits. Τι είναι τα press kits? Είναι ειδικά πακέτα, ειδικές εκδόσεις διαφόρων παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία, τις οποίες μάλλον αυτές οι εκδόσεις, οι αντιπροσωπείες, μάλλον οι εκδότες, πολλές φορές κατασκευάζουν για να δώσουν σε εκπροσώπους του τύπου, δημοσιογράφους, εφημερίδες, sites, τηλεοράσεις κτλ. Πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού, με το οποίο press kit θα κάνουν και την παρουσίαση και το review, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές αυτές οι εκδόσεις, κυρίως από τη Sony, όχι μόνο, δεν περιορίζεται στη Sony, αλλά πολλές, η Sony το έχει αναγάγει σε άλλο επίπεδο, το θέμα του press kits, έρχονται κάποιες εκδόσεις οι οποίες είναι καλύτερες και από τις συλλεκτικές. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια σειρά από βίντεο για να σας δείξουμε ακριβώς 10, 15, 20 κομμάτια που έχουμε μέσα στα χρόνια που έχω λάβει προσωπικά εγώ δηλαδή από τέτοιες συλλεκτικές, μάλλον press kits, εκδόσεις ειδικές για τον τύπο. Λοιπόν, η αρχή θα γίνει σε αυτό το βίντεο, στο press kit collection νούμερο 1 με την press kit, με το press kit του God of War 3. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό το υπέροχο κουτί, το οποίο επαναλαμβάνω δεν υπάρχει στα καταστήματα, είναι ειδικές κατασκευές, πολλές φορές και αριθμημένες κιόλας, είναι περιορισμένες έκδοσης, αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξύλο, είναι ξύλινο, έχει το λογότυπο της σειράς God of War, το Omega, στο κέντρο και την κόκκινη γραμμή από το πρόσωπο και το σώμα του Kratos, το αίμα του Σπαρτιάτη. Και κάνουμε έτσι, υπάρχει αυτό το καπάκι που είναι σειρώμενο, φεύγει και αποκαλύπτεται το εσωτερικό του press kit. Κοπανάνε εδώ πέρα πράγματα, πέφτουνε. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το press kit? Εδώ περιλαμβάνει μια σειρά, θα τα φέρω και κοντά φυσικά, θα τα δείτε και καλύτερα. Πάμε πρώτα να δούμε το πρώτο κομμάτι, αφήνω εδώ. Λοιπόν, περιλαμβάνει μια σειρά από συλλεκτικές κάρτες με βουλοκαίρι εδώ, με σφραγίδα, με εικαστικό από το παιχνίδι. Όπως βλέπετε εδώ, αυτή είναι μια κάρτα, αυτή είναι μια άλλη και εδώ υπάρχει ένα ειδικό φυλάδιο, αυτό είναι ένα ειδικό φυλάδιο το οποίο έχει χαρακτηριστικά artwork του παιχνιδιού, πληροφορίες για το παιχνίδι, για τον δημοσιογράφο. Υπάρχει και πίσω όψη, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά πρώτα στοιχεία που βλέπει κάποιος δημοσιογράφος ανοίγοντας το press kit. Στη συνέχεια, περνάμε σε λίγο πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτή η κατασκευή είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Λοιπόν, είναι σαν έτσι ένα συλλεκτικό κουτάκι που έχει μέσα μία σειρά από επιπλέον κάρτες που υπήρχαν κάποιες παρόμοιες κάρτες και στη συλλεκτική έκδοση, το σεντούκι, το κουτί της Πανδώρας νομίζω που λέγαμε, του God of War 3. Αυτές οι κάρτες είναι αυτές εδώ, με χρυσό φινίδισμα γύρω, επίχρυσο μάλλον, φινίδισμα γύρω-γύρω. Επίσης με artwork από το παιχνίδι. Το Art Department της Santa Monica. Έτσι, να πω εδώ ότι το God of War 3 κυκλοφόρησε το 2010 για το PlayStation 3. Εγώ προσωπικά το είχα βάλει 10, τα έχω ακούσει γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων, απόψεις είναι αυτές, καθένας κρίνει αναλόγως με το δικό του κόστο. Στη συνέχεια, το press kit έχει ένα συλλεκτικό μεταλλικό νόμισμα, ένα κέρμα με τη φιγούρα του Kratos. Και αν φαίνεται καλά, θα φέρω σε πιο κοντά εκεί να το δείτε. Χαραγμένο επάνω, μεταλλικό και με αρκετό βάρος. Φυσικά έχουμε το παιχνίδι το ίδιο, God of War 3,
και πιο κάτω από το προφυλακτικό χαρτάκι αυτό, το προφυλάσσιο προφυλακτικό, το media disc, πάντα όλα τα press kits έχουν αυτό εδώ, το media disc, το οποίο έχει μέσα trailers, εικόνες, εικαστικό, γενικότερα για να διευκολύνουν τη ζωή του δημοσιογράφου, ώστε να στήσει μια σελίδα στο site, στην εφημερίδα ή στο περιοδικό του, με το εικαστικό που παρέχεται εδώ μέσα. Και τέλος, αυτό το υπέροχο κουτί, το press kit του God of War 3, έχει και ένα πάπυρο τυλιγμένο με ένα κομμάτι σαν τσουβάλι, με πραγματική υφή τσουβάλιου, έτσι, αυτή εδώ, το οποίο έχει μια πολύ ωραία, επίσης, άκρος συλλεκτική αφίσα του God of War 3 και με background ματωμένο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό, γιατί είναι σαν αγγειογραφία. Δηλαδή σαν σχέδιο επάνω σε αγγείο. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, συγγνώμη αν ξέρετε από αρχαιολογία, διορθώστε με. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιεχόμενα του press kit του God of War 3, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 για το PlayStation 3, πήγε πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις. Προσωπικά, κατά την άποψή μου, ήταν το τελευταίο πολύ καλό, πραγματικά μεγάλο God of War. Και τι άλλο, θα ακολουθήσουν και άλλα press kits videos. Έχω πάρα πολλά εγώ στη προσωπική μου συλλογή από τα χρόνια αυτά που δουλεύω, από το 97-98 και μετά στο χώρο. Θα προσπαθήσω να διαλέξω 10-15 τα πιο ενδιαφέροντα, που έχουν έτσι πράγματα που δεν βρίσκεται ούτε σε συλλεκτικές εκδόσεις, ούτε σε limited, ούτε σε ειδικές εκδόσεις, τέλος πάντων. Για να σας δείχνουμε έτσι, να μοιραζόμαστε μαζί σας τι έχει έρθει μέσα στα χέρια μας, μέσα στα χρόνια που είμαστε σε αυτό το χώρο. Να είστε καλά. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο με μια ακόμα unboxing, με ένα ακόμα unboxing press kit. Να είστε καλά, για χαρά.